Η υπόθεση εκτυλίσσεται στις Πάνω Αρώδες. Γυναίκα με καταγωγή από την Μπέγια ανέφερε πως οραματίστηκε ένα σημείο με ανθρώπινα οστά κοντά στην εκκλησία της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας. Δύο νύχτες πριν τα Χριστούγεννα και έβλεπα όνειρο τρεις μορφές αγγελικές και άκουα μια φωνή και μου λέει να πάσει στην Παναγία τη Χρυσοσπηλιώτισσα. Εκεί υπάρχει κάτι, εξύπνησα εγώ. Την άλλη ημέρα εσηκώθημα και πήγα στην Παναγία να δω αν υπάρχει αυτή η εκκλησία. Υπήρχε. Εσείς δεν είχατε ξαναπάει δηλαδή στη συγκεκριμένη εκκλησία? Όχι. Εγώ πήγα στη Χρυσοσπηλιώτισσα να αλλάξει εκκλησία πάνω. Πού τον εγκάτω. Ανατρίχασα. Πήγα σε εκείνον το σημείο. Έψαξα με τα χέρια μου. Και ήβρα το κρανίο. Την υπόθεση ανέφερε στον κοινοτάρχη και στον αστυνομικό σταθμό Πάφου. Πήραν τηλέφωνο, μιλήσαμε, έκλεισα ραντεβού, ήρθαμε χθες εδώ και εσκάψαμε, δηλαδή 5 πόντους. Σύμφωνα με την εκκλησία ήταν γνωστό πως στην περιοχή υπήρχε παλιά κημητήριο. Είναι γνωστό ότι η εκκλησία εδώ παλιά ήταν νεκροταφείο. Τώρα, με τις μελέτες που γίνεται με τους αρχαιολόγους, προσπαθούμε να δούμε πόσο παλιά είναι τα οστά. Στην περιοχή βρίσκονται και στελέχη του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων ανέφερε πάντως στον Α ότι πρόκειται για κηρυγμένο αρχαίο μνημείο, στο οποίο έγινε παράνομη επέμβαση και τώρα η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας.